διάβασα εδώ στο βιογραφικό και θέλω να μου λύσει αυτή την απορία. Ότι δίσταζε να πει στη γυναίκα σου ότι είσαι ερωτευμένο μαζί σου επειδή ήταν καθηγήτριά σου. Ξεκινάμε έτσι. Έτσι ξεκινάμε. Και με υποδέχτηκε με τότε. Πού ήταν καθηγήτρια η γυναίκα σου? Στο Εθνικό. Στη σχολή του Εθνικού. Τη χρονιά που μπήκε εκείνη ως πολύ νέα καθηγήτρια, γιατί τότε οι καθηγητές που είχαμε ήταν άνω των 60 και των 65. Ναι, είχα τσιμπηθεί μαζί της, την ερωτεύτηκα δηλαδή, και μετά τη σχολή το εξομολογήθηκα. Περίμενες να τελειώσει τη σχολή για να εξομολογηθεί? Περίμενες πως 4 χρόνια είναι η σχολή? Όχι, μόνο την τελευταία χρονιά την... Την τελευταία χρονιά μπήκε. Οπότε... Ναι, ήρθε έτσι και περίμενα και μόλις τέλειωσα τη σχολή της το είπα. Το είχε καταλάβει? Όχι, τίποτα δεν είχε καταλάβει. Αλήθεια? Τίποτα. Αφού και την πρώτη φορά που της είπα, αυτό που με γύρωσε. Μου λέει, εντάξει, Χρήστο, οκ. Ναι, αλλά τελικά ήταν αμοιβαίο. Ναι. Προφανώς. Ναι, τελικά, ναι. Τόσο αντιγοήτευσες τόσο πολύ και λύγησε. Κοίταξε, το έχω αυτό. Γοητεύω τους ανθρώπους. Και κάνατε και κουμπάρο τον Φωκά Ευαγγελινό, ναι, αγαπημένος. Ο οποίος λέει ετοίμασε το γάμο χωρίς να πάρετε εσείς χαμπάρι. Τίποτα. Γιατί εμείς δεν θέλαμε να παντρευτούμε. Αλλά εκείνη τη χρονιά. Γιατί ξέρεις, αυτή τη διαδικασία δεν ήμουν ούτε εγώ ούτε η Μελίνα υπέρ. Αλλά εκείνη τη χρονιά γέννησε μια φίλη μας και μας είχε πει στο μευτήριο ότι υπήρχε πολύ μεγάλο πρόβλημα με την αναγνώριση, μάλλον. Ναι, ναι. Και μου λέει, δεν μπορείς να είσαι μέσα και όλα αυτά. Και εκεί πανικοβλήθηκα και λέω, να πάμε να κάνουμε ένα πολιτικό. Ναι. Και είχαμε κανονίσει εκείνο το καλοκαίρι να κάνουμε διακοπές με το Φωκά και την πίτσα στην Κεφαλονιά. Και λέει, εντάξει, οκ. Και το οργάνωσε όλο και πήγαμε σε ένα κλεισάκι και ήμασταν οι τέσσερις μας. Τι ωραίο. Ήταν πολύ ρομαντικό, πάρα πολύ. Και το οργάνωσαν όλο εκείνοι, δεν καταλάβαμε τίποτα. Τι ωραίο. Ναι.